Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, ζωντανά και στο Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, καλησπέρα. Για να δούμε πού το πάνε οι Τούρκοι, διότι είναι προφανές ότι η κλιμάκωση συνεχίζεται βήμα-βήμα. Πρώτα το Μητσοτάκης Γιόκ, μετά ο Ακάρ, μετά ο Τσαβούσογλου, μετά η κυριαρχία, μετά οι παραβιάσεις και τώρα το Τσεσμέ. Ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι μια είδηση, κανονική είδηση, ο απόπλωση του Τσεσμέ στο Αιγαίο. Πολλές φορές έχουν κάνει οι Τούρκοι τέτοιες ναύτεξ και βεβαίως τις καταγράφουμε. Όμως έρχεται αμέσως μετά από το Μητσοτάκης Γιόκ που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και βεβαίως την Πέμπτη είχαμε τις δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου που ουσιαστικά είπε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία πολλών ελληνικών νησιών σε περίπτωση που συνεχιστεί η στρατιωτικοποιημένη του κατάσταση. Αυτό, το καθεστώς. Αυτό υποστήριξε. Και βγαίνει σήμερα ουσιαστικά η είδηση, η Ναύτεξ, η οποία ξεκινάει από σήμερα και θα έχει διάρκεια μέχρι 14 Ιουνίου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Τσεσμέ μεταξύ Σκύρου, Λίμνου και βεβαίως Λέσβου. Σε αυτή την περιοχή ουσιαστικά θα πραγματοποιήσει σύμφωνα πάντα με την Τουρκία έρευνες. Μπορεί και να μην βγει, αλλά μπορεί και να βγει να κάνει τις έρευνές σου. Εκεί υπάρχει διαφορά με την Ελλάδα, όπου ποιος έχει την αρμοδιότητα. Η Ελλάδα λέει ότι στο Αιγαίο η Ελλάδα έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει ναύτεξ. Η Τουρκία έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Όμως το θέμα είναι ότι βήμα-βήμα η Τουρκία δείχνει τις προθέσεις της. Τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Τσαβούσογλου, τον Γιουνούς είχαμε πριν, τώρα το Τσεσμέ. Βεβαίως τώρα το καλοκαίρι τι μπορεί να γίνει. Αν θα βγει κάποιο σεισμογραφικό σκάφος που εκεί τα πράγματα αλλάζουν, μιλάμε για σεισμικές έρευνες όπως είχε γίνει το Rus Race. Και βεβαίως υπάρχει και το γεωτρύπανο, το τέταρτο γεωτρύπανο που ήδη βρίσκεται στο λιμάνι Τάσουτζου στην Μεσσίνη, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας θα ξεκινήσει τις γεωτρήσεις μετά από 2 μήνες. Στην Ανατολική Μεσόγειο θα πάει. Αυτό λένε ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες. Το ζήτημα είναι αν θα πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ, σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως ακόμη και υπάρχουν πληροφορίες, ενδεχόμενες πληροφορίες, σενάρια θα έλεγα, νότια της Κρήτης, κοντά στη Λιβύη. Δεν ξέρουμε, αυτό όμως φαίνεται ότι βήμα-βήμα η Τουρκία θα οδηγήσει την κατάσταση σε προηγούμενες καταστάσεις όπως το 2019 και 2020. Και αυτό ακριβώς θα ρωτήσουμε σε λίγο, γιατί είχε μια επικοινωνία ο Απόστολος Μαγκυριάδης με το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν η Ελλάδα φοβάται νέο καλοκαίρι του 20, υπάρχει μια απάντηση με σημασία. Είναι δεδομένο πάντως ότι δεν περιορίζεται μόνο στην εμπριστική ρητορική και την ακραία προκλητική εκτόξευση απειλών οι Τούρκοι. Πάνε και στο πεδίο, όπως με το Τσεσμέ. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει το θέμα της Αγίας Σοφιάς που πληγώνει μετά τους συνεχείς βανδαλισμούς, Μανώλη Κωστίδη. Των υστέρων παίρνουν μέτρα οι Τούρκοι για τον ναό σύμβολο της Ορθοδοξίας που τον έχουν μετατρέψει σε τζαμί. Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι αύριο 29 Μαΐου θα γίνει μια ολόκληρη τελετή πανηγύρι στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ με τη συμμετοχή του Ερντογάν για την άλωση της Κωνσταντινούπολης όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια. Από την δεκαετία του 50 είχαν ξεκινήσει, αλλά τα τελευταία χρόνια κορυφώνονται και μάλιστα πρόσφατα είχαν γίνει και είχαν στήσει τείχη μπροστά στην Αγία Σοφιά πριν μετατραπεί σε τζαμί. Αν θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Τώρα λοιπόν η Αγία Σοφία που είναι και σύμβολο της άλωσης όπως έχει πει ο Τούρκος Πρόεδρος. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα. Κάποιοι ξύνουν τους τοίχους. Ποιος να το έλεγε ότι θα θεωρούν ότι είναι κάτι καλό για να πάρουν σουβενίρ και θεωρούν ότι θα τους κάνει καλό, θα τους φέρει το καλό η Αγία Σοφία. Ποιος να το λέει αυτό. Να ξύνουν τις πόρτες της Αγίας Σοφίας, την αυτοκρατορική πύλη, όπως και να προκαλούν ζημιές και σε άλλα σημεία της Αγίας Σοφίας και να τοποθετούν οπουδήποτε τα παπούτσια τους. Αυτό φαίνεται ότι υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές, όπως αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή, περίπου να υπάρχουν επιπλέον 70 φύλακες εκτός από την τουριστική αστυνομία που ήδη υπήρχε στην Αγία Σοφία, αλλά δεν ήταν αρκετή φαίνεται. Και γι' αυτό το λόγο οι τουρκικές αρχές πήραν αυτή την απόφαση. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην Αγία Σοφία. Εκτός ότι υπάρχει συζήτηση για το μνημείο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόβλημα είναι ότι όταν λειτουργούσε ως μουσείο με έναν ελεγχόμενο τρόπο εισέρχονταν περίπου 17.000 άνθρωποι την ημέρα. Σήμερα αυτός ο αριθμός έχει φτάσει στους 40 και 45.000 ανεξέλεγκτα. Δηλαδή μπαίνεις κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα έλεγχο. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε και αυτό το λόγο και υπήρξαν αυτές οι εικόνες που βλέπαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Για να δούμε. Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Απόστολο Μαγκυριάδη, να δούμε πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις η ελληνική πλευρά, πώς αντιδρά, τι σχεδιάζει η Απόστολε. Καλησπέρα. Και έλεγα νωρίτερα στο Μανώλη ότι ρώτησες πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, πολύ καλά ενημερωμένη, που θέλω να πω εκφράζει την κυβερνητική θέση. Πώς βλέπει τα πράγματα και αν με αυτή την προκλητική στάση της Τουρκίας βήμα-βήμα πάμε ξανά σε καλοκαίρι του 2020. Τίποτα δεν αποκλείεται, είναι η απάντηση που δίνει η πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών. Από εκεί πέρα όμως
Τονίζει με έμφαση ότι είναι διαφορετικό το γεωπολιτικό περιβάλλον. Δηλαδή, υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι διαφορετικά πλέον τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει και η Τουρκία να είναι πάρα πολύ προσεκτική στο τι κίνηση θα κάνει. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε, το έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης, είναι μια σταδιακή κλιμάκωση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι τυχαία η αυριανή επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Θεοδωρικάκου, στον Εύρο. Τον ακούσαμε και πριν στο βίντεο να λέει 40.000 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η Τουρκία επιδιώκει να εργαλειοποιήσει ξανά το μεταναστευτικό. Ακριβώς, ενώ έχουν τεθεί σε κατάσταση πια αυξημένης επιφυλακής οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Εκεί ήθελα να καταλήξω ακριβώς ότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουν και παρακολουθούν Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει αυξημένη εγρήγορση των ενόπλων δυνάμεων. Ειδικά στο Αιγαίο. Μελετώνται όλα τα σενάρια. Από εκεί πέρα θα δούμε ποια θα μπορεί να είναι η οποιαδήποτε, να το πω έτσι, όξυνση από την απέναντι πλευρά. Η Ελλάδα πάντως, αφού βλέπει ότι οι διπλωματικές δίωδοι δεν είναι πλέον σε επαφή, οι διερευνητικές επαφές έχουν φύγει μακριά, δεν βλέπει κανείς ότι μπορεί να ξανακαθίσουν δύο πλευρές στο τραπέζι. Ο Ερντογάν από μόνος του ακύρωσε το Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι προς το παρόν είμαστε σε μια, θα έλεγα, δύσκολη κατάσταση με τους γείτονες. Έτσι ακριβώς είναι. Απόστολο Μαγκριάδη, σε ευχαριστώ.